την πόλη της Θεσσαλονίκης την αγαπώ πάρα πολύ. Στην πόλη αυτή ετοίμασα στην κατοχή και έγραψα κάτω από τραγικές συνθήκες ένα ολόκληρο έργο, ένα έργο για το οποίο θα μιλούσε αργότερα όλος ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο. Ο μεγαλύτερος Έλληνας συμφέτης για μένα μέχρι σήμερα, όλων των εποχών θεωρώ, ο Βασίλης Τσιτσάνης, έγραψε τα ωραιότερα του τραγούδια στη Θεσσαλονίκη. Είναι η μούσα του. Ο Τσιτσάνης με τη Θεσσαλονίκη είναι ταυτισμένος τόσο πολύ, γιατί υπάρχει και λόγος. Όλο του το μεγαλείο, όλο του το έργο γράφτηκε στο Τάγμα Τηλεγραφητών προπολεμικά, αλλά της κατοχής τα τραγούδια, τα οποία γραφήκανε στους δίσκους μετά τον πόλεμο φυσικά που ανοίξανε οι εταιρείες, και έτσι χάσαμε και τον Τσιτσάνη τη Θεσσαλονίκη, γιατί οι εταιρείες ήταν στην Αθήνα. Το 46 που ανοίξανε οι εταιρείες, τα πρώτα τραγούδια που γραφήκανε ήταν το έργο της κατοχής. Η Θεσσαλονίκη για τον Τσιτσάνη ήταν, πώς λένε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εγώ πιστεύω ότι από εκεί όλα τα ερεθίσματα που πήρε ο Βασίλης ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Το χειμώνα του 41 άνοιξα δικό μου μαγαζί που έμεινε και ιστορικό, λιγόταν Κουζερί Τσιτσάνη. Και εκεί μέσα έγραψα τραγούδια τα οποία γραμμοφώνησαν μετά τον πόλεμο και χάλασαν κόσμο. Σάκα στην Ακρόπολη, στη Βάρνα, κι από εκεί στα κουτσουρά του Αλαμάντα. Εκεί έγραψα τον Μπαξέ Τσιπλίκη, το Βάρκα Γυαλό, το «Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ», τη Λιτανία του Μάγκα. Έγραψα τη Δροσούλα, την Αχάριστη, τις Σαραπίνες, το Σταυροδρόμι, το «Τρέξε Μάγκα να ρωτήσεις», τη Μαντιόρα, τα Πέρι. Για τέτοια προσωπικότητα μιλάμε. Και αυτή την προσωπικότητα τη σφράγισε η μία μοναδική η Θεσσαλονίκη. Μάλλον σαν σε νιώθω, αχ, Ζαΐρα μου γλυκιά.